κίνησε. Τεράστια ζημιά, γιατί αυτά τα ξέραμε εμείς ότι θα γίνουν. Είχαμε ενημερώσει την περιφέρεια να καθαρίσει, από ό,τι μας λέει και ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου που είναι του Καρτερού, να καθαρίσουν τον ποταμό. Δεν τον καθαρίσανε και έγινε αυτή η καταστροφή. Τώρα πιστεύω να ο Περιφερειάρχης είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου και ο Δήμαρχος το ίδιο, και από εκεί πέρα, αν αυτοί οι δυο θέλουν να ξαναέχουμε τις ομάδες που φιλοξενούμε και τα παιδιά που έχουμε σε αυτό το γήπεδο, αν θέλουν αυτοί, πιστεύω σε λίγο χρονικό διάστημα θα το φτιάξουν το γήπεδο, αν τον θέλουν αυτοί οι δύο. Από εκεί πέρα έπρεπε να έχει φτιαχτεί ο ποταμός, διότι τώρα καταστράφηκε το γήπεδο, τουλάχιστον δεν χάθηκαν ζωές, διότι αν στο ένα χιλιόμετρο παραπάνω έβγαινε ο ποταμός, θα είχαν χαθεί και παιδάκια και ζωές εκεί που κοιμόντουσαν. Τώρα καταστράφηκε ένα χώμα, ένα στίχος, και αυτό μπορεί να πούμε δεν πειράζει κιόλας. Το μόνο που θέλω και από τον Δήμαρχο και από τον Περιφερειάρχη, ας έρθουν μόνοι τους εδώ πέρα να δούνε ότι ευθύνονται που δεν είχε καθαριστεί ο ποταμός, και ιδιαίτερα από την περιφέρεια.